Οι πρώτοι δημοσιογράφοι από το εξωτερικό αφήχθησαν την Τρίτη στην Βόρεια Κορέα. Θα καλύψουν από κοντά το κλείσιμο του πεδίου πυρηνικών δοκιμών της χώρας που προγραμματίζεται μέσα στην εβδομάδα. Συνολικά ταξίδεψαν 20 δημοσιογράφοι από δυτικά και κινέζικα μέσα ενημέρωσης και πρακτορία ειδήσεων. Ωστόσο, δεν επετράπησε δημοσιογράφους από την Νότια Κορέα να επιβιβαστούν στην πτήση τσάρτερ που αναχώρησε από το Πεκίνο, αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να συμμετάσχουν και αυτοί στην αποστολή. Αυτό είναι το αεροδρόμιο Wonsan Kalma. Δεν είχαμε πολύ χρόνο εδώ, με δεδομένο ότι μεταφέρουμε μεγάλες αποσκευές. Πρόκειται να πάμε στο ξενοδοχείο Kalma. Δεν γνωρίζουμε πότε θα μπούμε στο τρένο για να πάμε στο πεδίο πυρηνικών δοκιμών. Θα ακολουθήσει το ταξίδι στο πεδίο πυρηνικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας. Πολλά άλλα μέσα ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένου και του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, επιδίωξαν επίσης να καλύψουν το γεγονός με απεσταλμένους τους, αλλά δεν τους δόθηκαν προσκλήσεις ή διαπιστεύσεις. Η προσφορά της Βόρειας Κορέας να κλείσει το πεδίο πυρηνικών δοκιμών θεωρήθηκε μια παραχώρηση κλειδί στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκλιμάκωσης της έντασης της σχέσης της Πιονγκιάνγκ με την Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.